Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη gaming video. Σήμερα θα παίξουμε House Flipper καθώς ανυπομονώ να συνεχίσω την ανακαίνιση του σπιτιού μου. Στο προηγούμενο part είχαμε αγοράσει για πρώτη φορά ένα σπίτι και ξεκινήσαμε να το ανακαινίζουμε. Σας άρεσε πάρα πολύ η επιλογή που έκανα, μου άρεσε και εμένα, οπότε πάμε να δούμε τι θα φτιάξουμε στη συνέχεια. Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να σας ενημερώσω ότι πλέον κάνω live streams σχεδόν καθημερινά και εδώ στο YouTube αλλά και στο Trovo. Θα σας έχω το link από το προφίλ μου στο Trovo κάτω στην περιγραφή, Κωνσταντίνα κάτω Παύλα Official, ώστε να με ακολουθήσετε εκεί πέρα και να σας έχετε ειδοποιήσει κάθε φορά που είμαι live. Το House Flipper είναι ένα από τα παιχνίδια που θέλω να παίξω και σε live, οπότε γράψτε το μου και στα σχόλια αν θέλετε να το δείτε από εμένα. Πάμε λοιπόν στο παιχνίδι. Μας έχει βγάλει στο γραφείο μας, αν και θέλω σιγά σιγά να φεύγω από αυτό το χώρο, δεν μ' αρέσει, αλλά άντε εντάξει. Έχουμε και καινούρια δουλειά από την Μπάρμπαρα Κέπα. Αντί για σίδεντρα θέλω λαχανικά, αλλά δεν θα πάμε. Θα πάμε εδώ πέρα στο κατηλημένο σπίτι που έχουμε αγοράσει. Εν τω μεταξύ, έχω και 93 χιλιάρικα στην άκρη. Πήγαινε στο σπίτι. Το σπίτι αγοράστηκε για ανακαίνιση. Ο σημερινός ιδιοκτήτης δεν είχε χρόνο να το κάνει, οπότε ψάχνει για αγοραστή. Η τιμή είναι τελική και μη διαπραγματεύσιμη. Οκ, λέει για άγνωστο λόγο. Κάθε άτομο που αγοράζει αυτό το σπίτι σύντομα μετακομίζει και το μεταπολεί. Κανείς δεν το έχει ανακαινήσει πλήρως ακόμα. Το εσωτερικό φαίνεται μάλλον ασυνήθιστο. Εδώ πέρα μας γράφετε αντικείμενα που πουλήσαμε είναι 19, τα αντικείμενα που αγοράσαμε είναι 28, οι τείχοι που βάφτηκαν 108, τιμή κατοικίας 154.703, ποινή για την ακύρωση της δημοπρασίας 0 ευρώ, κόστος ανακαίνησης 0 ευρώ, αγορά επίπλων 1.364 ευρώ, πώληση επίπλων 300. Δεν ξέρω, αυτό πρέπει λίγο να το δούμε πώς γίνεται, δηλαδή πρέπει λογικά στο τέλος να βγάλω κέρδος. Οπότε εγώ θα πρέπει να το πουλήσω πιο ακριβά από ότι το αγόρασα, συν το κόστος της ανακαίνησης και των πραγμάτων που αγόρασα για να βάλω μέσα και να έχω και κέρδος. Αυτό θα το δούμε πώς θα γίνει. Αυτούς εκεί πέρα στο πλάι δεν τους ενοχλώ, δεν με ενοχλούνε. Βλέπω μόνο κάτι βελάκια να ανεβοκατεβαίνουν αναλόγως τι κάνω στο σπίτι. Πάμε να μπούμε μέσα. Στο προηγούμενο πάρτι, όσους δεν είδατε, έφτιαξα εδώ την πολύ όμορφη κουζίνα. Πολύ ωραίο χρωματάκι ο τοίχος. Έφτιαξα αυτό το μπάνιο, πολύ ωραίο, λευκό, ωραίο. Και δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου με αυτόν εδώ το χώρο που είναι σαλόνι. Ναι, σαλόνι. Αρχικά πρέπει να πουλήσουμε οτιδήποτε βρίσκεται εδώ πέρα. Ακόμα και αυτά τα βάζα μπορεί να κρατούσα εκείνο που πούλησα τώρα, αλλά ας φεύγουνε, να είναι όλα καινούρια εδώ πέρα, να μην έχουμε τίποτα παλιό. Η βιβλιοθήκη είναι χάλια. Αυτά δεν μ' αρέσουν, 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 δεν μ' αρέσουν. Τίποτα δεν μ' αρέσει. Δεν είμαι εγώ περίεργη, παιδιά, αυτά είναι χάλια. Και νομίζω ότι πρέπει να πουλήσουμε. Είναι και πενταβρώμικα, θα το πουλήσω. Και αυτό το χαλάκι. Εδώ είναι η αποθήκη που τακτοποιήσαμε, τον γκαράζ δηλαδή. Το οποίο επίσης μπορούμε να κάνουμε. Α, και εδώ έχει το γραφείο. Το οποίο επικοινωνεί με το άλλο. Ωραία. Το γκαράζ, εντάξει, νομίζω ένα βαψιματάκι λίγο θέλει και ίσως το πάτωμα να κάνουμε. Αν και για το αυτοκίνητο είναι, δεν μας ενδιαφέρει και πάρα πολύ. Απλά να είναι λίγο ωραίο το χρώμα του, να μπαίνουμε να είναι ωραίο, καθαρό, φωτεινό. Οπότε ίσα θα βάψω τον τοίχο, μάλλον. Πάμε για αρχή σε αυτόν εδώ το χώρο, ο οποίος θέλει σίγουρα μπόλικη δουλίτσα. Πρέπει να ασχοληθούμε με τους τοίχους, θα είναι το σαλόνι μας. Τραπεζαρία είναι μαζί με την κουζίνα, οπότε δεν χρειάζεται να βάλουμε τραπέζι, αλλά θέλουμε σίγουρα να βάλουμε μια βιβλιοθήκη, ένα καναπέ, τηλεόραση, κάτι τέτοια πραγματάκια. Αρχικά θεωρώ πως η τηλεόραση θα πρέπει να μπει εδώ πέρα. Και εδώ να είναι ο καναπές. Θα μου πεις τι μας αφορά αυτό, Κωνσταντίνα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να βάψουμε τους τοίχους σε ένα όμορφο χρωματάκι. Έχει και τα πετσαρίες που μπορούμε να βάλουμε. Αλλά αυτό μάλλον θα το κάνω σε κάποιο υπνοδωμάτιο και σε ένα τοίχο εννοείται, όχι σε όλους. Για αρχή θα ξεκινήσουμε με τα χρώματα μόνο εδώ πέρα. Και θα ήθελα να το κάνω. Το φυσικό μπες μ' αρέσει νομίζω. Ανοιχτό χρώμα μπισκότου. Φοβάμαι βγει λίγο πιο σκούρα από ό,τι θέλω. Λαμπερό ροδακινί. Μήπως ροδακινίζει περισσότερο από ό,τι θέλω. Γελαστό κόκκινο της φράουλας. Εν τω μεταξύ είναι στο μόρ, δεν είναι κόκκινο. Παστέλ ροζ, εντάξει δεν θα το κάνουμε και ροζ. Όχι, μετά πηγαίνουμε σε πολύ έντονα χρώματα. Οπότε θα πάω σε αυτό το μπες που βρήκα. Το φυσικό μπες. Θα πάρουμε ένα large. Πιστεύω ότι μας κάνει. Και θα πάρουμε το ρολό μας και θα αρχίσουμε να βάφουμε, κυρίες και κύριοι. Είναι πολύ basic είναι η αλήθεια. Αλλά εντάξει, δεν είμαστε για να το διακινδυνεύουμε και μετά να μας μείνει το σπίτι επειδή έχει κάτι έντονο
και δεν αρέσει σε κανένα. Θα το κάνουμε μοντέρνο, έτσι, λευκό και μοντέρνο. Κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου εγώ. Ωραία, το βάψαμε όλο. Τώρα θα το πουλήσω όσο μένει. Θα πουλήσω και αυτό εδώ το φως το οποίο δεν μου αρέσει. Αυτό εντάξει, δεν είναι και full του γούστου μου, αλλά δεν νομίζω ότι μπορώ να βρω και κάτι καλύτερο αυτή τη στιγμή στο shop. Και πάμε να δούμε λίγο τα έπιπλα. Α, δείτε τι ωραία φωτιστικά που έχει. Μήπως πρέπει τελικά να το πουλήσω αυτό. Για να δούμε πώς θα πιάσει με το πουλήσω. 15, μόνο 15. Το πουλήσω, δεν μ' άρεσε. Έχει ωραία φωτιστικά. Έχετε μεταξύ και τέτοια να βάλεις από νιονέτ και καλά για τον τοίχο. Αλλά θα το αφήσουμε για άλλο του στυλ δωμάτια. Αυτό είναι πολύ ωραίο φωτιστικό, αλλά είναι πάρα πολύ ακριβό. Λέω να πάω σε κάτι λίγο πιο οικονομικό. Και ίσως... Α, και αυτά είναι ωραία. Πολύ ωραίο και αυτό. Ωραία, είναι ακριβά. Γι' αυτό έκανα αυτό το απλό. Γιατί είναι ακριβά. Και θα ήταν ωραίο να βάλουμε και ένα φωτιστικό επιδαπέδιο. Να, αυτό είναι που είχε. Κάνει 30 και εγώ το πούλησα 15. Κακό. Κακό deal έκανα. Αυτό είναι μικρό. Είναι μικρό, αλλά άμα βάλουμε και ένα φωτιστικό δαπέδιο σε μια γωνίτσα θα είναι μια χαρά. Οπότε θα πάρω αρχικά πρώτα τα υπόλοιπα επιπλά, δηλαδή τον καναπέ και αυτά, για να δω λίγο τη διαρρύθμιση πώς θα την κάνουμε. Και μετά θα βάλω τα φωτιστικά, αναλόγως που θα μπουν τα υπόλοιπα έπιπλα. Θα το βάλω μεταξύ νόμιση τιμή αύξουσα για να... Ω, Παναγιά! Τι τιμή αύξουσα, βρε. Αυτό είναι τιμή φθήνουσα. Έτσι, από τα φτηνά πρώτα να ξεκινάμε. Αυτά είναι για έξω αρχικά, δεν είναι για μέσα στο σπίτι. Α, είναι ακριβά τα πράγματα, παιδιά. Είναι ακριβά. Ωραία, καλά πηγαίνει αυτό. Κοιτάξτε εδώ τι ωραίοι που είναι αυτοί οι καναπέδες, ε. Δηλαδή, δείτε, τον παίρνεις εδώ. Δεν χωράει καν σε αυτό το σπίτι. Δεν είναι για εδώ, αλλά είναι πολύ ωραίος. Δηλαδή, άμα χωρούσε, θα ήταν τέλεια. Θέλουμε κάτι μικρό, θέλουμε κάποιον διθέσιο καναπέ, κάποιον λίγο οικονομικό, να μην μας φύγουν και όλα τα λεφτά. Αυτός εδώ καναπές ανοιχτόχρωμος Emily. Μ' αρέσει πάρα πολύ να είναι σε αποχρώσεις του μπες. Για να δω, όχι αυτό δεν είναι μπες, αυτό είναι κίτρινο. Αλλά σε μέγεθος κάθεται κουτί. Ναι, σε μέγεθος κάθεται πάρα πολύ καλά. Και ίσως χωράει να βάλουμε εκεί στη γωνία και ένα φωτιστικό επιδαπέδιο. Μετά, άμα δεν πάμε σε αυτόν και πάμε σε κάτι πιο μικρό, όπως είναι ο καναπές Ork, κορνίζα θα είναι άσπρη. Μπες, το μπες είναι τέτοιο, είναι απαγορευτικό γιατί είναι κίτρινο. Το ανοιχτό γκρι νομίζω ότι είναι καλή φάση. Εντάξει, συμπαθητικός καναπές θα έλεγα. Θα τον κολλήσουμε τελείως στον τοίχο από εδώ για να μπορέσουμε να βάλουμε το επιδαπέδιο φωτιστικό εκεί στη γωνία. Γιατί τώρα το είδα εγώ και μου αρέσει σαν ιδέα. Ωραία, οπότε εδώ μπαίνει ο καναπές. Εδώ θα μπει ένα επιδαπέδιο φωτιστικό. Θα βάλουμε ένα απλό με λευκό κολόνα χρυσή, τέλειο. Κρεμάς, αμπαζούρι είναι το κύπελο. Χρυσή κρεμάστρα. Και κρέμα από μέσα. Ω, κολλέ, τι ωραίο που το κάναμε. Αλλά χωράει αυτή η βάση εδώ. Δεν χωράει. Έλα ρε, το είχα δει εγώ. Α, γιατί δεν χωράει. Πρέπει να βρούμε ένα άλλο επιφωτιστικό δαπέδι δηλαδή. Αυτό, αμπαζούρ λευκό. Αγορά τώρα. Α, αυτό έχει πιο λεπτή. Έλα εδώ, μια χαρά είναι. Εδώ πρέπει να βάλουμε ένα τραπεζάκι στη μέση, το οποίο πόδια χρυσά, γυαλί τέλειο και έχει και αυτό με χρυσές λεπτομέρειες, τέλειο. Και τώρα θέλουμε να βάλουμε και ένα τραπεζάκι, ένα έπιπλο τηλεόρασης ουσιαστικά. Λευκό ξύλο έτσι εδώ, ωραίο δεν θα είναι, δεν ταιριάζει με το τραπεζάκι, αλλά δεν πειράζει. Άμα δεν πουλήσουμε καλά, καήκαμε. Και ας πάρουμε και την τηλεόραση. Μην το σκέφτομαι πολύ. Ας την πάρουμε και κάνε το καλό και ρίξε το γυαλό. Μην το σκέφτεσαι, Κωνσταντίνη, γιατί θα το μετανιώσεις. Μια χαρούλα. Παίρνουμε και ένα φωτιστικό εδώ για την οροφή. Ένα απλό θα πάρω αυτό. Πολύ ωραίο. Οχ, Παναγιά μου, γιατί είναι κίτρινο. Δεν θέλω να είναι κίτρινο. Θέλω ένα απλό, οικονομικό. Ορίστε, αυτό θα πάρω. Εδώ. Μια χαρά. Και εδώ, τι να βάλω εδώ. Α, μπορώ να βάλω δύο πολυθρόνες. Να έχει μια γωνίτσα εκεί με πολυθρόνες. Why not. Πολυθρόνα ανετούλης με μοτίβα. Γιατί ανετούλης. Εν τω μεταξύ, αυτή είναι η πολυθρόνα η αντίστοιχη με το τέτοιο που πήραμε με τον καναπέ. Αλλά είναι πολύ ακριβή νομίζω. Μπορούμε να πάρουμε και ένα τέτοιο. Αυτό νομίζω είναι η καλύτερη επιλογή.
εδώ και θέλω να βάλω και ένα χαλί εδώ πέρα. Όλα τα έγγραφά μου θα χωρέσουν εκεί, λέει άλλος. Σε σκέφτομαι, βρεμπρό. Βρεμπρό. Πού είναι τα χαλιά? Όπλο! Τι είναι αυτό, χειροκίνητο πολυφόλο φες, λέει. Τι λες, ρε? Καλέ. Τι φας? Χαλί απλό, χαλί Halloween. Όχι, χαλί γρασίδι, χαλί φούξια. Κλασικό χαλί μπλε. Άμα δεν ήταν μπλε, θα το έπαιρνα. Θέλω κάτι οικονομικό. Δεν γίνεται να βάλω κι άλλα λεφτά τώρα στο χαλί. Χαλί χάμπεν. Τι είναι αυτό? Δείτε τι μικρό που είναι. Καλύτερα να μην βάλω καθόλου αν να βάλω αυτό το πράγμα. Έχει αυτό, αλλά πιστεύω ότι θα είναι μικρό. Άντε, βάλε να δω, ξέρω εγώ. Καλέ, έχω αφήσει ανοιχτή την πόρτα. Θα έρθουν οι κακοί. Αυτό το έπλο θα το αφήσω. Και αυτά εδώ θα τα αφήσω. Και λέω να πάρω και κανένα διακοσμητικό βάζο για αυτό το έπιπλο. Είναι κάτι που θα έβαζα, είναι η αλήθεια. Μπορεί να μην το έπαιρνα πρώτα απ' όλα, να μην ήταν η πρώτη μου επιλογή, αλλά θα ήταν κάτι. Okay. Α, ορίστε. Μαϊντανό. Όχι, δεν θα βάλω μαϊντανό στο τέτοιο, στην είσοδο. Θα βάλουμε τη φτέρη. Εδώ. Γλάστρα άσπρη, εννοείται. Εδώ. Και να βάλουμε και τίποτα άλλο. Κανένα άλλο διακοσμητικό. Ιδόλιο δύο κύκνων. Πολύ ωραία η κύκνη. Καθίστε κι εσείς εδώ. Τέλειο είναι. Θα βάψω λίγο το γκαράζ. Να τελειώνουμε με αυτό. Δεν θα κάνω κάτι άλλο. Μόνο θα το βάψω για άσπρο, λέω. Ναι, λευκό. Σαν να περάσαμε αυτό το πράγμα που βάζεις πριν τη βαφή. Δεν θυμάμαι πώς το λένε. Βάψαμε όλο το γκαράζ λευκό. Και θέλω να ασχοληθώ λίγο και με το γραφείο για σήμερα. Για να τελειώσουμε με τον κάτω όροφο. Εν τω μεταξύ, εδώ βγαίνει έξω, έτσι. Τέλεια. Το γραφείο, καθίστε να ανοίξουμε λίγο τα φώτα. Αυτή τη στιγμή μ' αρέσουν αυτά εδώ τα βιβλιοθηκάκια που έχει. Και αυτό το έπιπλο, το ξύλο από πάνω δεν μου αρέσει. Το γραφείο είναι ωραίο, μ' αρέσει. Δεν θα ξεκινήσω πουλώντας τα πάντα. Θα πουλήσω αυτούς τους καναπέδες που δεν μ' αρέσουν καθόλου. Και αυτό το τραπεζάκι. Και αυτούς εδώ. Και αυτά εδώ. Το ρολόι και θα ξεκινήσω λίγο να το βάφω. Το γραφείο θέλουμε και αυτό να είναι κάτι χαλαρό. Δεν θέλουμε να είναι κάτι πολύ έντονο. Γιατί είναι χώρος δουλειάς, θέλουμε να είναι κάτι φωτεινό, κάτι απαλό, κάτι ωραίο τέλος πάντων. Φυσικό μπέζι είχα κάνει πριν. Τώρα μπορώ να κάνω ανοιχτό κρέμ. Δεν ξέρω πόση διαφορά έχουνε, αλλά μου φαίνεται καλή ιδέα. Λοιπόν, παίρνουμε το ρολό μας και ξεκινάμε. Εν τω μεταξύ, επειδή το βάφω μάλλον έτσι μονότονα χρώματα, φεύγουν σιγά σιγά οι αγοραστές που έχουν μικρά παιδιά, γιατί σου λέει εντάξει τι όλο άσπρο θα είναι το σπίτι. Οπότε θα πάμε πάνω και θα βάλουμε χρώμα για να αυξηθεί το ενδιαφέρον τους. Θα μου πεις εντάξει, μπορεί να στοχεύω κάπου συγκεκριμένα, σε συγκεκριμένους αγοραστές, εντάξει δεν πειράζει. Αυτό εδώ το μπλε βάζω είναι χάλια, αυτό δεν το θέλω, δεν το θέλω, δεν το θέλω. Το χαλί μου αρέσει και θα κάνουμε μία γωνίτσα με δύο πολυθρόνες εδώ πέρα. Νομίζω είναι η καλύτερη ιδέα. Πολυθρόνες, σαλόνι δηλαδή, πολυθρόνες. Α, μ' αρέσει αυτή. Μπες με άσπρο. Νομίζω ταιριάζει με το χώρο. Το χαλί είναι βέβαια προς το σωμόν, δηλαδή αν υπήρχε κάτι σε σωμόν, ίσως η βάση σωμόν και άσπρο αυτό. Ναι, μ' αρέσει. Οπότε θα αγοράσουμε δύο τέτοια, για να είναι σαν γωνίτσα. Εδώ. Θα βάλουμε και ένα τραπεζάκι. Αυτό. Κομψό σκαμπό. Ορίστε, ανάμεσά τους. Τέλεια. Και πρέπει να βασιστώ τώρα να βάλω και διακοσμητικά πράσινα και τέτοια. Γιατί θυμάμαι ότι όταν τα πρόσθεσα στην κουζίνα, τους άρεσαν πάρα πολύ. Οπότε πρέπει να βάλουμε τέτοια. Να βάλουμε αλόι σε χρυσή. Πολύ ωραία ιδέα. Το βάλω εδώ. Κυκλάμινο. Α, τέλειο. Αγορά τώρα. Βάλουμε ένα κυκλάμινο εδώ. Εδώ θα βάλουμε ένα φωτιστικό επιτραπέζιο. Θα πάω σε αυτό, το κλασικό του γραφείου, που μπορείς να το κουνάς κιόλας και είναι κομπλέ. Αν είσαι δεξιόχειρας, βάζεις το φωτιστικό από αριστερά για να μην κάνεις σκιά όταν γράφεις. Αν είσαι αριστερόχειρας, το βάζεις από δεξιά. Τα ξέρετε αυτά κόλπα? Φαντάζομαι ότι τα ξέρετε. Το φωτιστικό της οροφής είναι μια χαρούλα. Και να βάλουμε και κανένα διακοσμητικό και στα υπόλοιπα. Περιμένετε να δούμε. Α, κυσσός. Μ' αρέσουν αυτά τα φυτά που απλώνουν. Μπορούμε να βάλουμε και κανένα καθρέφτη. Κύπελο. Κύπελο καλύτερο μπαμπά. Ω, τι γλυκό. Γιούκα. Θα τη βάλω για τη γιούκα. Καλά, έχω μπει μέσα για τα καλά, αλλά τι να κάνω που μ' αρέσει. Να βάλουμε φωτογραφία σε κάδρο γάτα. Ναι, μία γατούλα. Ποιος δεν θέλει να βλέπει μία χαριτωμένη γατούλα στο γραφείο του?
Μπορούμε να βάλουμε και έναν καθρέφτη, αλλά μπορούμε να το βάλουμε στο υπνοδωμάτιο καλύτερα τον καθρέφτη. Ναι, να βάλουμε ρολόι εδώ πέρα. Να βάλουμε αυτό το ρολόι. Χρυσό. Δεν ταιριάζει, καλύτερα το μαύρο. Ναι, νομίζω το μαύρο ταιριάζει καλύτερα, να το βάλουμε εδώ. Θέλω να προσθέσω εδώ λίγα φυτά, έτσι μικρά σε γλαστράκια, τέτοιου τύπου. Να το βάλω εδώ και είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, έχουμε τελειώσει με τον κατόρροφο. Νομίζω ότι έχει πάει πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω τι εκτιμήσεις έχουν οι υποψήφοι αγοραστές, αλλά θα το δούμε συνέχεια. Εν τω μεταξύ, πάνω χρειάζεται βάψιμο και ο διάδρομος, αλλά δεν μας πτωεί. Πάνω λοιπόν έχουμε αυτό το αποθηκάκι, το οποίο απλά θα το φρεσκάρω λίγο το χρωματάκι του. Έχουμε ένα υπνοδωμάτιο. Έχουμε και παιδικό υπνοδωμάτιο. Ωραία. Και έχουμε και ένα μεγάλο μπάνιο. Εν τω μεταξύ, και αυτό το αποθηκάκι θα μπορούσε να γίνει ένα παιδικό σε φάση με μια κούνια. Ίσως θα μπορούσε να γίνει, αλλά θα το δούμε. Καλύτερα νομίζω να είναι αποθηκάκι για να έχουμε μπουλικούς χώρους. Οπότε, θα τελειώσει εδώ το σημερινό βίντεο. Μας έχει μείνει εννοείται και ο κήπος, αλλά θα το κάνουμε σε ένα ξεχωριστό part. Σκέφτομαι στη συνέχεια να ασχοληθούμε στο επόμενο, δηλαδή part με τον πανόρφο να τελειώνουμε, και σε παραεπόμενο με τον κήπο. Και στη συνέχεια να δούμε τι τιμές θα μας δώσουν οι υποψήφοι αγοραστές και αν μας συμφέρει να το πουλήσουμε, τι κέρδος έχουμε βγάλει, αν χρειάζεται να κάνουμε τροποποιήσεις για να ανεβάσουμε την τιμή του και να βγάλουμε περισσότερο κέρδος κτλ. Οπότε, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να πατήσετε ένα μεγάλο like για να το ξέρετε σας άρεσε και να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα βίντεο που θα ανέβουν. Αυτά λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!